Παναγίδης έκλεψε, ο Σγούρος. Ο Ασλανίδης, ο Ματέο, στην ουσία σου στην μπάλα. Πολύ ωραίο ο Ασλανίδης για τον Ματέο. Και τώρα ο Χαΐροβιτς από τα αριστερά, στην μεταβίβαση, πάει να χωθεί εκεί μέσα ο μικρός. Πέρασε πέναλτι, πέναλτι, πεντακάθαρο πέναλτι και το δίνει. Από το θράσος του μικρού, το πήρε ο Παναγίδης, πήρε την κεφαλιά και θα πάρει και το πέναλτι. Από την μεταβίβαση του Χαΐροβιτς, ο μικρός μπήκε πάρα πολύ καλά ανάμεσα στον αμυντικό, τον Εγκατό και τον τερματοφύλακα των Βέλγων. Τον γκρέμισε ο τερματοφύλακας και έτσι ο Άρης θα κερδίσει το πέναλτι. Ο Ματέο Γκαρσία βέβαια εδώ σε αυτό το γήπεδο πέρσι είχε χάσει πέναλτι, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα δεν θα το επαναλάβει, βέβαια το είχε χάσει την άλλη αιστεία. Για να δούμε αν ο Ματέο θα καταφέρει απέναντι από τον Ρούφο. Ματέο Γκαρσία, γκολ! 1-0 ο Άρης με Ματέο Γκαρσία πιστοποιεί την καλή του παρουσία και στο δεύτερο φιλικό. Πληρώνονται οι φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4 από την πρόβλεψη του Πάρη Τσελεπίδη.